Να αποσυρθεί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, διεκδικεί το Πάμε Μαγνησία, που οργανώνει απειριακή κινητοποίηση την ερχόμενη Τρίτη 18 του μηνό. Η κινητοποίηση θα είναι η απάντηση στα σχέδια τη κυβέρνηση για την κοινωνική ασφάλιση, όπω υπόθηκε σε σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν μέλη του Πάμε Μαγνησία στο εργατικό κέντρο του Βόλου. Ζητάμε να αποσυρθεί τώρα αυτό το αντιασφαλιστικό έκτρωμα. Αυτό ο άθλιο νόμο που πλέον γίνεται νόμο Κατρούγκαλο Βρούτσι να, τελειώσουν τα ψέματα και η προπαγάνδα της κυβέρνησης που αντιστρέφει την πραγματικότητα. Γιατί η κοινωνική ασφάλιση αφορά ολόκληρη την ζωή του κάθε εργαζόμενου, αγρότη, αυτοαπασχολούμενου, νέου και νέας. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου, όπω υποσχόταν προεκλογικά, εμπέζοντα του συνταξιούχου, αλλά τον θωρακίζει νομικά και επιχειρεί να τον εφαρμόσει με ταχύτητα, ανέφερε ο πρώην βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο και μέλο του ΠΑΜΕ Κώστα Στεργίου. Πρόσθεσε ότι με το νέο νόμο τα όρια ηλικία ταξιοδότηση πάνε στα 67 χρόνια για όλου, άνδρε και γυναίκε. Το ενιαίο Ταμείο Επικουρική Ασφάλιση και Φάπαξ Παροχών ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ και ανοίγει έτσι ο δρόμο για την πλήρη κατάργησή του. Καταργείται η 13η και η 14η σύνταξη, ενώ κόβεται και το ετήσιο επίδομα που, όπω είπε ο κ. Στεργίου, το είχαν βαφτίσει η 13η σύνταξη. Εμεί, σαν εργαζόμενοι, δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη του. Έχουμε ευθύνη, μεγάλη ευθύνη απέναντι στην οικογένειά μα και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά που τα οδηγούν στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, των εμπόρων υγεία και χωρί να έχει εξασφαλιστεί αν και πότε και πώς θα τα πάρουν κάποια σύνταξη. Ο πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Μαγνησία κατέγγειλε τη στάση τη ηγεσία τη ΓΕΣΕ, δηλώνοντας ότι σαμποτάρει με κάθε τρόπο την προσπάθεια για την επιτυχία τη απεργία, ενώ παράλληλα οργανώνει την βρώμικη δουλειά τη με στόχο να κάνει ένα συνέδριο παροδία. Αντί να οργανώσει την πάλη των εργαζομένων, να καθοδηγήσει του εργαζόμενου, να του ενημερώσει απεναντία. Απεναντία και αυτή η στοιχισμένη-ζυγισμένη πίσω από την κυβέρνηση λέει: Τι καλό που είναι ο νόμος, πολύ κακό για το τίποτα. Ε, δεν έγινε και τίποτα με τον νόμο αυτόν. Έχουμε καταθέσει στο εργατικό κέντρο Βόλο, η ομάδα τη ΔΑΣ, έτοιμα από την προηγούμενη Πέμπτη για άμεση σύγκληση τη ολομέλεια του εργατικού κέντρου Βόλου. Για λήψη απόφαση για απεργία 18 του Φλεβάρη, συντασσόμενη με τι δεκάδε Ομοσπονδίε εγκατικά Κέντρα, αλλά και την ΑΔΔ, η οποία ομόφωνα έχει πάρει απόφαση για την απεργιακή κινητοποίηση. Και ακόμα περιμένουμε να συνειδριάσει η Ολομέλεια του Εργατικού Κέντρου Βόλου. Ο κ. Στεργίου και τα μέλη του ΠΑΜΕ κάλεσαν όλου του εργαζόμενου να συμμετάσχουν στην απεργία τη 18η Φεβρουαρίου και να δώσουν το παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσει το ΠΑΜΕ την ίδια ημέρα στι 10.30 το πρωί στην πλατεία Πανεπιστημίου.